Καλημέρα. 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 Παρασκευή. Έφτασε επιτέλους. Η Αγία Παρασκευή πάντα. Τι ωραία. Να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε Φρουτζή, ο οποίος νομίζω έχει ξαναρχίσει τώρα πριν από λίγο. Ναι. Θα τελειώσει σήμερα. Πολλά και σοβαρά λέει. Θα να πούμε δύο λόγια μετά. Κυβερνητικά πρώτα τι έχουμε και οικονομικά. Κυβερνητικά έχουμε Μητσοτάκη Ζάεφ. Έχουμε μία περιοδία του Πρωθυπουργού σήμερα στην Ημαθία που συνδέεται με όσα υπόθηκαν χτες και με την παρουσίαση για τα εμπορικά σήματα για τα μακεδονικά προϊόντα. Το ενδιαφέρον από αυτή τη συνάντηση είναι ότι ο Ζάεφ προσκάλεσε τον Μητσοτάκη να πάει στα Σκόπια. Μέχρι το Δεκέμβρη. Ναι. Γιατί δεν έχει και πολύ χρόνο, μετά ναι. δεν θα έχει Ζάεφ. Τελειώνει ο Ζάεφ. Θα βρει κάποιον άλλο. Ακριβώς. Μάλλον θα πάει. Δεν το ξέρουμε ακόμα σίγουρα, αλλά μάλλον θα πάει. Δεν έχει λόγο να μην πάει δηλαδή. Αυτό το οποίο είπε άλλωστε χθες και το είπε και στον Μπορίσο αυτό Βούλγαρο είναι ότι αυτό που θέλει να κάνει είναι να αναλάβει μια πρωτοβουλία αφενός για τα Βαλκάνια, αφετέρου σε ό,τι αφορά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας, να στηρίξει, να προσπαθήσει να πείσει τον Μακρόν να αλλάξει άποψη, αλλά με την προϋπόθεση ότι από τη μία πλευρά θα τηρηθεί η συμφωνία σε ό,τι αφορά τα εμπορικά σήματα, από την άλλη πλευρά θα σεβαστεί τα δικαιώματα της μειονότητας η Αλβανία. Ενδοκυβερνητικά. Υπάρχει ένα θεματάκι. Ναι, υπάρχει ένα θεματάκι. Τι έχει γίνει. Ο Θανάσης το ξέρει καλύτερα πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Το οικονομικά, ναι. Πες το τεχνικό για να πούμε το πολιτικό. Το διέρευσε χθες το Reuters μια είδηση ότι πάει να κάνει τιτλοποίηση, εντός εισαγωγικών τιτλοποίηση, αλλιώς θα το πούν. Χρέη των ασφαλιστικών ταμείων. Μάλλον αυτά που χρωστάνε επιχειρήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πάνω από 100. Θα δώσει σε κάποιο funds. Πάρε ένα εκατομμύριο οφειλή, δώσε ένα 200.000. Πώς το κάνουν οι τράπεζες. Αν χρωστάει μια εταιρεία σε ασφαλιστικό ταμείο, ακριβώς. Θα έρθει ξένο φαν σε λίγο καιρό και θα πει στην εταιρεία: δώσε τα σε μένα. Δώσε το μου στα 20 cents, ας πούμε, το ευρώ, και θα πάω να κυνηγήσω τον οφειλέτη. Είχαν βάλει η ασφαλιστική δικλίδα ότι θα είναι επιχειρήσεις και θα είναι πάνω από 100.000. Να ρωτήσω το εξής. Εάν. Πάντα ξέρουμε πώς γίνεται με τα φαν στα κόκκινα δάνεια. Πληρώνουν λίγα λεφτά. Δηλαδή ναι, για λίγα. Κάθε ευρώ μπορεί να πληρώσει από 5 20, μέχρι 10, 20 15, 20, 30. Για να πάρει τα χρέη. Μετά στον οφειλέτη το fund ζητάει ολόκληρο το ποσό. Ολόκληρο και το διαπραγματεύεται. Για εκείνε να δεν το ζητάει ολόκληρο, θα ζητήσει το διπλάσιο, το τριπλάσιο. Είναι ένα θέμα αν μπορείς νομικά να το κάνεις. Γιατί δεν μιλάμε εδώ για ιδιωτικό χρέος. Εδώ μιλάμε για χρέος προς το δημόσιο. Πώς θα κουρέψεις χρέος προς το δημόσιο. Το οποίο πολλές φορές μπορεί να αμφισβητείται ή μπορεί να υπάρχουν ζητήματα. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση σκέφτεται να το κάνει. Το έχει αποφασίσει. Όχι. Όχι, έχει πέσει το τραπέζι. Το ρεπορτάζ λέει: έχει πέσει το τραπέζι. Έχει γίνει μια συζήτηση. Κάτι, μέχρι εκεί. Κάτσε, ακούσουμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, ο κύριος Μηταράκης το διέρευσε. Δεν το διέψευσε. Αυτό είναι από μέσα Μηταράκη. Είναι κουβέντα. Δεν μπορεί να ο κύριος Μηταράκης είναι ο υπεύθυνος, δηλαδή. Ναι, ο κύριος Μηταράκης. Το διέρευσε στο Reuters. Το επιβεβαίωσε χθες εμέσως πλην σαφώς συνεργάτες κύκλοι του κυρίου Μηταράκη. Και βγαίνει ο κύριος Βρούτσης αργά το βράδυ με μια μισή αράδα. Κυρία Σαρέντη, το ξέρει με μια μισή αράδα και λέει: δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Ναι, το ρεπορτάζ λέει: έχει συζητηθεί, δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Και μάλλον δύσκολα θα περπατήσει. Έχουμε κόντρα Μηταράκη Βρούτσου. Ακριβώς. Πάμε στο ρεπορτάζ. Έχω την εντύπωση ότι είναι από τα δίδυμα που δεν τα πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά από την πρώτη στιγμή. Και εντάξει, στους 4 μήνες θα αρχίσουν να βγαίνουν. Δεν είναι ούτε πρώτη ούτε τελευταία φορά που σημαίνει αυτό. Σε όλες τις κυβερνήσεις υπάρχουν ζητήματα τέτοια. Το θέμα είναι ότι η διάψευση αυτή την οποία λέμε, προφανώς ο κύριος Βρούτσης δεν την έβγαλε μόνος του. Προφανώς πήρε εντολή από το Μαξίμου. Άρα λοιπόν αυτό. Άρα αυτός παδιάζεται είναι ο Μηταράκης, μας λες. Τουλάχιστον στην προκειμένη στιγμή, ναι. Τώρα, τι γίνεται με τις ισορροπίες εσωτερικά, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε γιατί πολλά ακούγονται στο παρασκήνιο. Δηλαδή... Αλλά ακούγονται διάφορα ότι ο κύριος Μηταράκης μπορεί να έχει το πάνω χέρι και εγώ ξέρω πάντως ότι. Τουλάχιστον και με τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάω, ξέρω ότι πάντα αυτός ο οποίος έχει το πάνω χέρι με την έννοια ότι χαράσει την πολιτική του Υπουργείου σε συνεννόηση, σε απόλυτη συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, είναι ο Υπουργός. Τελεία παύλα. Στο ασφαλιστικό να μείνουμε, ο κύριος. Συγγνώμη. Ρεπορτάζ, δεν είναι. Λοιπόν, ο κύριος Μηταράκης έχει φτιάξει μια επιτροπή σοφών. Η επιτροπή σοφών λειτουργεί εδώ και μήνες με την έγκριση του Μαξίμου. Ακριβώς για αυτό το θέμα. Ο κύριος Βρούτσης εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν διάφορα θέματα γιατί διαφωνεί με αυτό το οποίο επεξεργάζεται η Επιτροπή Σοφών. Εγώ το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι είναι με την απόλυτη έγκριση του Πρωθυπουργού αυτά που κάνει ο κύριος Μηταράκης. Ναι.
Αυτά είναι όλες. Να πούμε για κάτι για το ασφαλιστικό. Ναι, ναι, ναι. Έλεγες προχθές και πολύ σωστά ότι το ασφαλιστικό δεν μπορεί να περιμένει. Υπάρχει ένα κενό. Ναι. Λοιπόν, και λέγαμε τέλος Δεκεμβρίου και έλεγες είναι πολύ μακριά. Και όντως, δίκιο έχεις. Γενάρη. Τώρα πάει τέλος Ιανουαρίου. Εγώ θέλω να σας πω ότι από το δικό μου ρεπορτάζ αρχικά υπήρχε σκέψη μήπως πάει και προς Φλεβάρι-Μάρτι. Έτσι να... θα πάει, έτσι θα πάει. Και όταν... νομίζω ότι τελικά εκεί θα καταλήξουμε. Έτσι, πολύ σωστά. Και όχι ούτε Δεκέμβρη ούτε Γενάρη που λέμε. Τι άλλο έχουμε, έχουμε Φρουζή. Υπε... Ναι, έχουμε Φρουζή, έχουμε την κυρία Δόμνα η οποία. Καλά, κάτσε να πούμε Φρουζή και μετά να πούμε. Μα να πούμε για την κυρία Δόμνα, μια και το λες. Η κυρία Δόμνα όταν μιλάει. Τα μπέρδεψε λιγάκι έτσι. Δεν τα μπέρδεψε. Ήταν λίγο φάουλ πάλι αυτό και είναι το... παίζει με δύο κίτρινες. Ναι. Μου κάνει νόημα η Κατερίνα, έχει πάντα ένα ωραίο έτσι, τσιτάτο που λέει ότι καλύτερα κανείς, μερικοί άνθρωποι καλύτερα να μασάνε παρά να μιλάνε. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, λοιπόν, υφυπουργός, συμπαθεστάτη, που μαθαίνω ότι και στο Υπουργείο της κάνει δουλειά, δηλαδή το παλεύει το πράγμα. Νέος άνθρωπος με φρέσκες ιδέες, μη μιλάει. Μη μιλάει γιατί αυτά που βγάζει είναι ρουκέτες. Ρουκέτες οι οποίες λείπουν από τον πόλεμο της Συρίας και πλήττουν και δεν βρίσκονται στα πανεπιστήμια. Έτσι, μετά τον εθελοντισμό. Στο... 40. Για το 40. Που θέλω να σημειώσω ότι την είδα σε μια συνέντευξη και συγγνώμη, δεν θυμάμαι πού. Με πολύ τόλμη να ζητάει συγγνώμη για να λέει ένα λάθος. Στο Open. Με πολύ τόλμη. Αυτό δεν συνηθίζεται. Δηλαδή, οι άνθρωποι που βγαίνουν και λένε κάτι, είτε παρερμηνεύτηκαν τα λόγια, τα ρίχνουν στους άλλους. Βγήκε με τόλμη και είπε ναι. Έκανα λάθος. Χοντράδα. Δεν εννοούσα αυτό. Τώρα μας είπε ότι στην ΑΣΟΕ βρέθηκαν τα όπλα ανάλογα με αυτά που υπάρχουν στη Συρία κτλ. Ναι. Υπήρξε και ένα tweet το πρωί σήμερα που έλεγε. Ότι να ο λόγος που δεν κερδίζει ο Άσα τον πόλεμο του Γουμπέρτο και τα βρίσκεται. Οπότε επειδή το θέμα παίρνει θέλω να πω ευρύτερες διπλωματικές και διεθνείς διαστάσεις, κυρία Δόμνα μας, λίγο μυαλό, δηλαδή η πολιτική είναι πολιτική, έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν παίζει με δύο κίτρινες και... Νομίζω ότι, ναι, τις είπαμε τις κίτρινες. Το ένα ήταν το πρώτο, ζήτησε συγγνώμη. Φαντάζομαι ότι και για το ίδιο. Άλλο ήθελε να πει η κυρία Δόμνα, αλλά τα μπέρδεψε. Ναι, αλλά δεν μπορείς... ήταν αλλού. Στην πολιτική όμως πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που λες. Ναι. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Και το timing δεν είναι και το ευνοϊκότερο. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Φρουζής τώρα, ο οποίος είπε πολλά χτες. Ναι. Και για τις σχέσεις που είχε και τις επαφές που έκανε και τις επισκέψεις που έκανε. Δεν με ρωτάτε, λέει, αν είναι σκάνδαλο ή Νοβάρτης. Να σας πω, λέει ότι. Όχι, δεν είναι σκάνδαλο. Ξεκινάμε από κάτι. Ο Φρουζής είναι κατηγορούμενος για αυτή την ιστορία και προφανώς αυτά που λέει όλα θα κρυθούν. Απ' την άλλη μεριά όμως, λέει πράγματα τα οποία είναι λογικά. Δηλαδή λέει και στο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινα και τον Τζίπρα είδα και στην Αυγή πήγα και ξέρω εγώ τον Σαμαρά δεν τον είχα συναντήσει ποτέ. Μόνο που είπα να κρύβεσαι ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν περισσότερη δαπάνη της Νοβάρτης. Γιατί. ΣΥΡΙΖΑ είναι τα κέρδη της Νοβάρτης μεγαλύτερα. Λοιπόν, γιατί αν είναι να δούμε τα ποσά δηλαδή, γιατί τα κέρδη της Νοβάρτης το 2014 ήταν 337 εκατομμύρια. Ναι. Το 2015 341,7 τέλος πάντων. Ναι. Το 2016 329. Το 2017 315 λιγότερα. Καλά, τα ίδια είναι. Το 2018 310. Άλλα 5 δεν έχασε πάνω στην Νοβάρτης από ό,τι καταλαβαίνουμε. Όχι, έχασε από τα 340. Εγώ άλλα νούμερα θυμάμαι. Ένα λεπτό. Στα 310 έχασε 30 εκατομμύρια. Ναι, άλλα νούμερα θυμάμαι. Να 310 τζίρος είναι αυτός. Ναι. Εγώ ξέρω ότι η κερδοφορία της Νοβάρτης αυξήθηκε και θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι κακό γιατί οι εταιρείες κάνουν επιχειρηματικές κινήσεις για να αυξάνουν την κερδοφορία τους. Προφανώς. Θα είμαι από αυτούς που θα επιμένω να λέω ότι. Ό,τι έκανε η Νοβάρτης πάνω κάτω, όλοι το κάνουν. Έτσι, όλες οι εταιρείες. Η Νοβάρτης βρέθηκε εκεί μετά από την παρέμβαση του Αμερικάνικου Δημοσίου. Προφανώς υπάρχει θέμα και πρέπει να δούμε την έκτασή του. Μεγάλο θέμα από τη μια πλευρά. Απ' την άλλη, η Νοβάρτης είναι μια μεγάλη εταιρεία και ομιγέννητο. Άμα πάθει καρκίνο, κανένα δεν είναι άνθρωπο. Χρειαζόμαστε τα δικά τη φάρμακα παίρνουμε. Ναι. Όπως επίσης και το παιδάκι που πήγε έξω. Ο μικρός Παναγιώτης Ραφαήλ, πάλι από εκεί ήταν το θέμα. Το σκάνδαλο, θέλω να πω ότι μου ήταν κατά πλευρά, πόσον μέσα στην κρίση. Κάθε πλευρά υπάρχει, έχει όλες τις όψεις της και εμείς πρέπει να τις λέμε όλες. Τώρα, πολιτικό θέμα. Χρηματισμός πολιτικών υπήρξε. Δεν είχε αποδειχθεί. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα. Και ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Φρουζής, είπε χτες ότι εγώ είχα επαφές με όλο το πολιτικό σύστημα, όπως είναι επόμενο, διότι ήμουνα και πρόεδρος. Στις φαρμακοβιομηχανίες. Άλλοι παίρνουν όμως, με συγχωρείτε, άλλο είναι η επαφή και άλλο είναι το παίρνω απόφαση για την τιμή του φαρμάκου. Γιατί τώρα γιατί μην μπλέξουμε τους ανθρώπους. Τώρα μην τρελαθούμε. Ναι.
Εγώ δεν είδα την Οβάρτης να είχε κέρδη ακόμα και αν τα νούμερα είναι αυτά που λες, που ξαναλέω εγώ άλλα νούμερα ξέρω, αλλά παίρνω από τις υπόθεσεις εργασίας αυτό που λες. Δεν είδα την Οβάρτης λοιπόν το 13 ή το 14 να έχει μια κερδοφορία χ και μετά το 16, το 17, το 18 να πέφτει η κερδοφορία του στο μισό για να πω τα έπαιρνε. Αν δεν κάνω λάθος, δεν υπήρχε διαφορά. Οι κατηγορίες είναι για την αύξηση της τιμής του φαρμάκου μέσα από αυτό το... Μέσα από αυτή την ιστορία η οποία γινόταν. Αυτό που περιγράφεις είναι κάτι τελείως διαφορετικό το πολιτικό. Εγώ επιμένω ότι αυτή η Επιτροπή εξετάζει το αν υπήρξε παρέμβαση στη δικαιοσύνη και αν στήθηκε μια υπόθεση. Εδώ λοιπόν... Πρέπει να ακούσουμε, να τους ακούσουμε όλους, θα πάει και μανιά δάξει μετά να και να καταλάβουμε τι γίνεται. Ναι. Αλλά λέει ο άνθρωπος ότι εγώ όχι με τροχίλα την παλίτσα στο μαξί μου, δεν έχω πάει. Εντάξει, μια φορά το είδαμε την Μέρκελ. Κατηγορούμενος είναι. Και έχει απαλλαχθεί. Ένα λεπτό. Για το σκάνδαλο και άλλο πράγμα. Και έχει απαλλαχθεί από αυτή την κατηγορία και ο Σαμάρας. Άρα όλο αυτό φαίνεται ότι ήταν μια κατασκευή, ότι δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε και αυτό. Και να ξεκαθαρίσουμε εγώ κάτι. Ήταν ψέμα. Ποιος το είπε αυτό, να δούμε. Ο προστατευόμενος μάρτυρας. Εγώ λέω λίγο μου να περιμένουμε να το δούμε. Είναι δύο. Άρα ο προστατευόμενος μάρτυρας, αυτά που έλεγε, ήτανε ψέματα. Το ερώτημα μετά είναι γιατί τα έλεγε. Δεν το ξέρω εγώ αν ήταν ψέματα. Λοιπόν, εγώ θέλω όχι ότι έχει καμία αξία. Ελένη μου, ένα λεπτό. Το ξέρω εγώ ότι ήταν ψέματα. Και το ξέρω εγώ. Μάλιστα, και εσύ το ξέρεις. Και δεν πρέπει να το ξεχνάς ότι το ξέρεις. Και θα σου πω πού το ξέρεις. Το ξέρεις γιατί η έρευνα που έγινε για το συγκεκριμένο θέμα έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Όταν, λοιπόν, για το σένα... Σαμαρά λες. Ναι. Α, συγκεκριμένα για το Σαμαρά. Έβαλα παράδειγμα, έβαλα υπόθεση εργασίας. Δεν σου έβαλα. Λέω. Λέει, είπα από την αρχή τροχίλα τη βαλίτσα. Αυτή η υπόθεση λοιπόν μπήκε στο αρχείο. Όταν ένας άνθρωπος κατηγορείται για κάτι. Μα υπάρχει όμως ότι γεωφρουζείς. Γιατί αν για σένα πει κάποιος ότι είσαι κλέφτρα, αν αποδειχθεί ότι αυτός ο άνθρωπος έλεγε ψέματα και η έρευνα μπει στο αρχείο. Εσύ είσαι αθώα και αυτό έχει πει ψέματα. Υπάρχει το ερώτημα. Όταν πιάνουμε γιατί τα έχει πει τα ψέματα. Την υπόθεση για... αυτή. Μου επιτρέπετε να πω και εμείς, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ώρα. Δεν υπάρχει αποσπασματικά. Την πιάνουμε αποσπασματικά. Πήρα ως υπόθεση εργασίας στο Σαμαρά, γιατί υπήρχε για το Σαμαρά μία μαρτυρία που έλεγε για την τροχίλα την βαλίτσα. Μα αυτή είναι ο Σαμαρά. Παραπέμπθηκε. Ακόμα υπάρχει. Ο Φρουζής λέει ότι δεν πήγα, αλλά ακόμα υπάρχει. Όχι, Ελένη, δεν υπάρχει. Μου επιτρέπετε δεν υπάρχει. Ένα λεπτό. Ναι, ναι. Γιατί είναι σοβαρό. Δεν υπάρχει. Με κεφαλαία δεν. Γιατί η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Άρα δεν υπάρχει. Ναι, άρα ναι. Αυτός που το είπε, όταν η δικαιοσύνη το ψάξε, υπήρχε μια μαρτυρία. Η μαρτυρία αυτή ήταν του μάρτυρα με την κουκούλα. Του προστατευόμενου. Είπε λοιπόν αυτό. Το γιατί το είπε πρέπει να το ερευνήσουμε. Όταν η δικαιοσύνη έψαξε αυτό που είπε, είπε δεν ισχύει. Αρχείο η υπόθεση. Εντάξει, αυτό είναι η αλήθεια. Εντάξει. Αφού είναι αυτή. Ο κύριος Φρουζής είναι κατηγορούμενος για άλλη υπόθεση. Τι εννοώ άλλη υπόθεση? Εννοώ ότι είναι δύο χωριστές υποθέσεις. Το είπαμε και πριν. Η προανακριτική διερευνά το πολιτικό ζήτημα της υπόθεσης, τις πιθανές παρεμβάσεις του κ. Παπαγγελόπουλου στη δικαιοσύνη. Και είμαι πολύ προσεκτικός στα λόγια μου. Πιθανές παρεμβάσεις λέω. Και είναι άλλη υπόθεση της φαρμακευτικής δαπάνης. Ο κύριος Φρουζής ελέγχεται για το θέμα της φαρμακευτικής δαπάνης. Άρα λοιπόν δικονομικά είναι άλλη επιτροπή στη Βουλή από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η οποία επίσης δεν κατέληξε πουθενά. Λοιπόν, κλείνουμε γιατί μας ξέφυγε πάλι σήμερα από χρόνο. Τα υπόλοιπα στο newsweek.gr. Καλώς σας ακούω, Κυριακό.